Γεια σας, μαγκές, τι κάνετε, πώς είσαστε, όλα καλά? Καλώς ήρθατε στο τα νέα της Παρασκευής. Φτιάχτε ένα ζεστό καφέ, εγώ πίνω τον αγαπημένο μου καφέ. Τον αγαπημένο μου καφέ, όχι, στην αγαπημένη μου κούπα Zelda, ω ναι, ω ναι, ω ναι. Γιατί προφανώς κάτι κάνω καλά στη ζωή και παίρνω τέτοια δώρα, αυτό εννοώ. Αράξτε αναπαυστικά και αφού φτιάξετε καφεδάκι, ελάτε να δούμε τα νέα της Παρασκευής. Λίγο στα γρήγορα, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις. Από εδώ και πέρα, την κάθε Παρασκευή, θα βλέπουμε τα νέα της εβδομάδας. Θα διαβάζω δηλαδή τα νέα της εβδομάδας και θα σχολιάζω τα νέα. Και αυτό θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή, γιατί έχω πει μόνο 5 φορές τη λέξη Παρασκευή και έδειξα 4 γιατί μπορώ. Αυτά τα νέα όμως, κάποια παιδιά κοπιάζουν για να μας τα δώσουν στο πιάτο, έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να διαβάζουμε. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε κάθε Παρασκευή σε αυτά τα επεισόδια, όπως είπα πάλι τη λέξη Παρασκευή, είναι να δίνουμε τα εύσημα στα παιδιά τα οποία μας δίνουν στο πιάτο αυτά τα νέα. Και αυτό θα το βλέπετε πάντα εδώ. Δεν θα είναι πάντα το ίδιο site, μπορεί να είναι πάντα το ίδιο site, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Για σήμερα διάλεξα ένα συγκεκριμένο site, θα διαβάσουμε τα νέα, θα τα σχολιάσουμε. Και ο λόγος ο οποίος το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω και εσείς να μπαίνετε κάτω στα comment, να αλληλεπιδράτε, να λέτε τη δική σας άποψη πάνω στα τα οποία διαβάζω και τα οποία λέω και να έχουμε έτσι μια αλληλεπίδραση όπως είπα πριν. Η λέξη αλληλεπίδραση μου άρεσε πάρα πολύ, τη διάβασα στο λεξικό, τη βρήκα και στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι που την είδα. Καραγούσταρα, γι' αυτό θα τη λέω συνέχεια. Αλληλεπίδραση. Κάτσε να πιω και λίγο καφέ. Από την αγαπημένη μου κούπα. Όχι, δεν έχει κάτι άσχημο, αλλά είναι ότι πρέπει να πιεις έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να πιεις, γιατί έχει μια μύτη εδώ πέρα. Πάμε να διαβάσουμε τα νέα όμως. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Για πάμε. Οι φωνές πίσω από τους πρωταγωνιστές του Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, παιχνιδάρα και ούτω καθεξής. Όποιος δεν έχει παίξει την τριλογία να την βρει να την παίξει. Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, παιχνιδάρες. Το Andromeda είναι το καινούριο σειράς. Βέβαια, οι φωνές πίσω από τους πρωταγωνιστές του Mass Effect δεν με πολύ ενδιαφέρει για να το διαβάσω. Νέα gameplay πλάνα από το Gravity Rush 2. Το Gravity Rush είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο ήταν στο PSV. Μαλακίες λέω. Μπορεί να λέω και μαλακίες. Δεν θυμάμαι, δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Παριές. Nintendo Switch. Ω, αυτό πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Εκτενής παρουσίαση του line-up στις 13 Ιανουαρίου. Σήμερα δηλαδή. Oh shit. Ανοίξουμε το άρθρο να δούμε τι παίζει. Η Nintendo ανακοίνωσε και επίσημα αυτό που λίγο πολύ περιμέναμε όλοι, δηλαδή ότι στις 13 Ιανουαρίου θα δούμε περισσότερο από τους τίτλους που θα έρθουν στο Nintendo Switch. Nice. Στο ελληνικό δίδυμο 3 γράμμα, μπλα 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 μπλα. Οκ, οκ, μέσα σε αυτά θα είναι το The Legend of Zelda Breath of the Wild και το νέο Super Mario. Ναι, ρε φίλε. Δείξε μας περισσότερα πράγματα από το Legend of Zelda. Μας έδειξες 5 πράγματα σε μια Y3. Ρε Nintendo, σε σένα τα λέω. Για το Wii U, το οποίο δεν το είδαμε ποτέ και ξαφνικά τη φάση, ναι, αυτή την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Για να δούμε, Nintendo, τι θα κάνεις. Εδώ που τα λέμε, πώς σας έχει φάνει το Nintendo Switch, ρε μάγκες. Εμένα, είμαι λίγο ντεμή. Ας περιμένουμε να βγει όμως, τι λέτε. Ας περιμένουμε να βγει και βλέπουμε. Πάμε στο επόμενο. Bloodstained Village Gameplay Video. Ναι, gameplay plan από το project του Koji Igarashi. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Η Ιαπωνική κουλτούρα πρέπει να είναι αυτή. Πολύ λίγα πράγματα από η Ιαπωνική κουλτούρα, παιδιά. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν ασχολούμαι γενικά. Η Seraph είναι η νέα μαχήτρια του Paragon. Ποιος παίζει Paragon? Όποιος παίζει θα έχει λόγο που το κάνει. Εγώ δεν παίζω. Ghost Recon Wildlands The Red Dot Live Action Trailer. Ο ελεύθερος κοπτής και μία γάτα. Τι φάση. Τι. Έχει και ωραίο τέτοιο. Είναι ένα κατσούλι με πράσινα μάτια. Η Ubisoft έδωσε δημοσιότερα live action trailer για την προώθηση του Ghost Recon Wildlands, το οποίο απέχει 3 μήνες από την κυκλοφορία του. Α, το καινούργιο Ghost Recon. Nice. Στο trailer πρωταγωνιστούν ένας ελεύθερος σκοπευτής και μία γάτα η οποία παίζει ανέμελα με το laser light ανάμεσα σε μπόσους ναρκωτικών. Δείτε το παρακάτω. Οκ. Όποιος θέλει να στο τσεκάρει, ένα trailer για να προωθήσουν το παιχνίδι είναι. Τη φάση. Βρέθηκαν εξωγήινοι στο Elite Dangerous μετά από μήνες εξερεύνησης. Τι. Έχω χάσει επεισόδια. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Κάποιο παιχνίδι προφανώς. Τι φάση. Α, οκ. Είναι κάποιο παιχνίδι προφανώς το οποίο είναι στυλ No Man's Sky, εξερευνής πλανήτες και τέτοια και κάποιος βρήκε εξωγήινους στον πλανήτη. Έχω συγκινηθεί απίστευτα. Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του Injustice 2. Το Injustice το 1 ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι, είναι από τους δημιουργούς των Mortal Kombat, τον καινούριο Mortal Kombat, με τους super heroes, με Superman αντίο Batman και τέτοια ξέρω και ξυλίκια. Βγαίνει το Injustice το 2 σε PS4 και Xbox One που αλλού θα έβγαινε. Αναμένουμε γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το Steam έφτασε τους 14 εκατομμύρια ταυτόχρονους χρήστες. Gabe Newell, Valve,
έχει έτσι. Απλά κομπανάει. Κομπανάει ο χοντρός, δεν κάνει τίποτα άλλο. Απλά κομπανάει. Το Steam συνεχίζει την ανωδική του πορεία και στις 7 Ιανουαρίου κατάφερε να σπάσει εκ νέου το ρεκόρ των ταυτόχρονων συνδρομών χρηστών του. Στην ΚΜΕΜΕ φιλοξένησε ταυτόχρονα 14 εκατομμύρια χρήστες. Περίπου το 1 εκατομμύριο από αυτούς έπεσε Dota. Holy shit. Dota 2, sorry. 600.000 έπαιζαν Counter-Strike Global Offensive και περισσότερο από 100.000 έπαιζαν Grand Theft Auto 5. 100.000 άνθρωποι ταυτόχρονα στον πλανήτη παίζανε στις 7 Ιανουαρίου Grand Theft Auto 5. Καλά, θα μου πεις ότι το παίζανε 1 εκατομμύριο Dota και κόλλησες Dota 2. Το Rocket League κατέκτησε το PS Store το 16. Μαγεία. Rocket League. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό το Rocket League, oh my god. Αυτοκινητάκια σε αρένα να προσπαθούν να χτυπήσουν μια μπάλα και να βάλουν γκολ. Κάφρικο, όσο δεν πάει. Κάφρικο, Καφροσάντεϊ. Το Half-Life 3 δεν μπορώ να βλέπω ειδήσεις που να γράφουν Half-Life 3. Νομίζω ότι είναι ψέμα. Νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ, παραμύθι, ρε παιδί μου. Το βάζουν απλά για να το βάλουν. Πέρασε από κόλαση και είχε πολλά πρωτότυπα. Oh. Το Game Informer με τα φέτα λόγια ενός developer. Τι λες, αυτό έχει ενδιαφέρον. Α, μάλιστα. Okay. Με λίγα λόγια λέει αυτός ο τέλος πάντων της Valve, ο οποίος είναι, δεν είναι πλέον, λέει ότι το Half-Life 3 ήταν υποκατασκευή και ότι υπήρχαν πολλά στούντιο, πολλές ομαδούλες μικρές οι οποίες φτιάχνανε και από κάτι για το Half-Life 3 χωρίς να ξέρει κάθε μία τι έφτιαχνε. Πρωτότυπα πράγματα τέλος πάντων. Ναι, okay, πάλι μια είδηση για το Half-Life 3. Τι άλλο. Ghost Recon Wildlands Operation Skydive Gameplay Video. Δεν παίζω παιδιά τέτοιου είδους παιχνίδια, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή Ghost Recon ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η σειρά. Δεν παίζω όμως τέτοιου είδους παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. Το Game Boy επιστρέφει από τη RetroBeat για την επίσημη ανεβίωση της τελικής φορτής κονσόλας. Λέγε ρε! Η RetroBeat μέσα στο χαμό του παρουσίασε το Super Retro Boy. Από ό,τι φαίνεται, οι τυπάδες είδαν την επιτυχία που έκανε το NES το Mini που έβγαλε η Nintendo και καλή φάση. Αντί να το κάνει η ίδια Nintendo, το έκανε, ξέρω εγώ, η RetroBeat τέλος πάντων. Δεν ξέρω, εντάξει, πιστεύω ότι κάποια πράγματα ίσως πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δηλαδή, τι Game Boy, ξέρω εγώ, τι φάση. Αλλά το NES πήγε καλά το Mini και αλήθεια το ζηλεύω. Και ζηλεύω όσοι το έχουν, οπότε. UK Charts, ποδαρικό στην κορυφή έκανε το Call of Duty. Με το GTA 5 να σκαφαλώσει τρίτη θέση. Δεν μου κάνει εντύπωση που το Call of Duty κάποια στιγμή έφτασε στην κορυφή στο UK. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κατεξοχήν το multiplayer πάρα πολλοί κόσμος το λιώνει. Το περιμένουν πώς και πώς. Δεν πήρε τις καλές κριτικές στο συγκεκριμένο Call of Duty το καινούριο. Αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος πήγε τελικά από ό,τι φαίνεται στην Αγγλία και τα αγόρασε. Χωρίς Season Pass το Mass Effect Ανδρομέδα. Λέγε ρε, είναι και κάτι το οποίο δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Αποφάσισαν στο Mass Effect να εμβάλουν Season Pass. Ναι, μέσω του Twitter τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει Season Pass το παιχνίδι και το PS4 θα τρέχει στα 1080p ενώ στο Xbox One στα 900p. Παιδιά, αυτό με τις αναλύσεις αυτή τη γενιά. What the fuck. Αυτό το πράγμα με τις αναλύσεις έχει ξεφύγει τελείως αυτή τη γενιά. Όλοι κοιτάνε νουμεράκια. Στα αφήστε νουμεράκια και παίρνετε παιχνίδια. Δηλαδή, τι φάση, παιδιά, τι φάση. Ο Stone Keep Hearties του Paladins Champions of the Realm. Δεν παίζω τέτοιου παιχνίδια. Tales of Berseria απαιτεί συστήματος για την PC έκδοση. Τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα. Βελτίωση απόδοσης για το The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition με το νέο update 1.3. Ωραία, μάγκες. Elder Scrolls. Παιχνιδάρες. Το Skyrim είναι μια παιχνιδάρα και μισή. Όσοι δεν το έχετε παίξει, Special Edition και τα μυαλά στα κάγκελα, παιδιά. Δεν το συζητάμε καν όταν θα μπείτε και θα το παίξετε. Μία ώρα gameplay υλικό από το Conan Exiles. Αλήθεια, βγάλαμε καινούριο Conan παιχνίδι. Ακυρώθηκε το Scalebound. Η αποκλειστικότητα του Xbox One and Platinum Games. Όχι ρε φίλε. Πω πω, να και μια δυσάρεστη είδηση. Γιατί, όσοι δεν ξέρετε, το Scalebound είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας το δείξα σε μια Y3 ότι θα είναι αποκλειστικό του Xbox One. Γιατί το κυρώσανε. Ναι, είχε πάει και στην Gamescom του 16. Από τότε δεν είχαμε δει τίποτα λέει, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με έχει πιάσει λίγο λαιμό μου και με έχω συνέχεια. Fuck it, θα το ξεπεράσουμε. Ναι, παιδιά, υπάρχει και ενημέρωση η οποία λέει ότι όντως τελικά το Scalebound ακυρώθηκε. Έγινε κάποια εξέταση, είδαν τελικά ότι μάλλον δεν τους βγαίνουν τα νουμεράκια και το ακυρώσανε. Fuck. Και έχουμε αίσθηση από τον Spencer ότι η ακύρωση του Scalebound είναι καλή για τους gamers. Όσο δεν ξέρετε, ποιος ο Spencer είναι το αφεντικό του Xbox One. Έπειτα από την ακύρωση του Scalebound, πολλοί gamers ξέφυγαν την απογοήτευσή τους. Προφανώς γιατί όχι, ένα παιχνίδι και δι' αποκλειστικότητα ακυρώθηκε. Η ανησυχία του έτσι έπειτα από σχετική ερώτηση. Spencer ανέφερε πως η ακύρωση του Project είναι καλύτερο αποτέλεσμα για τους gamers. Παρά το έτσι πως είναι αισιόδοξο το line-up. Εντάξει. Τι θα μπορούσε να βγει και να πει ρε παιδιά, ακυρώθηκε ένα παιχνίδι. Πολλοί βγήκαν και είπαν ότι θα γίνει με αυτό το Xbox και βγήκε να καλύψει αυτά που έπρεπε να πει τέλος πάντων. Τυπική είναι, πολύ τυπική. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι οι κονσόλες
αν έχουν ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή τις κρατάει και που τις κρατάει, είναι αποκλειστικότητες, παιδιά, δεν έχουν τίποτα άλλο. Σε όλα τα άλλα, ένα PC τα κάνει καλύτερα. Μόνο οι αποκλειστικότητες έχουν μείνει. League of Legends Cinematic Trailer αποκαλύπτει τη νέα μορφή του Warwick. Δεν παίζουν. Πλολ. Final Fantasy XV ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις του. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για το καινούριο Final Fantasy. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά χρόνια να παίξω Final Fantasy. Από το PlayStation 2 που είχα παίξει, ξέρω εγώ, κάποιο από όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά πολλά θέματα. Δεν είμαι fan αυτών των παιχνιδιών, αλλά καταλαβαίνω την αξία του. Και το ότι έβγαλε τόσα πολλά εκατομμύρια μετά από. Όχι. Έβγαλε, πούλησε τόσες πολλές κόπιες, τέλος πάντων 6 εκατομμύρια κόπιες, είναι πολύ αισιόδοξο, πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της σειράς. Το Glacier White PS4 Slim από τη Sony. Ωρε φίλε, τούμπανο είναι, τούμπανο. Το Slim μοντέλο σε άσπρο, πανέμορφο. Νέο 4K trailer για το Neo, που είναι αυστηρά την πανέμορφο κάτσου. Ιαπωνικό σκηνικό, όχι. Ενδεχόμενη καθυστέρηση για τα FF, βέβαια, ναι, remake και Kingdom Hearts. Α, το remake του Final Fantasy 7, Και Kingdom Hearts 3, τα remake. Εντάξει, καθυστέρηση, δεν τρέχει κάτι. Οκ, okay, να έρθουν κάποια στιγμή, όλα κομπλέ. Τρία νέα trailers για το Mushu Stars. Τι είναι αυτά, ρε παιδί. For Honor, ημερομηνία διεξαγωγής στις Beta. Το For Honor, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Όσο ήταν μόνο multiplayer, μου είχε μείνει λίγο αδιάφορο. Νομίζω ανακοινώσαν ότι θα έχει όμως single player, οπότε ναι, καλή φάση. Φέρτε το. Φέρτε το, παιδιά, φέρτε το. Τα 8 εκατομμύρια downloads στο Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters. Ναι, Dead or Alive. Βυζόμπαλα που παίζουν ξύλο. Τι άλλο. Τι άλλο, αυτό δεν θα είχε downloads. Ποιος θα είχε, εγώ θα είχα. Διαθέσιμο το update του King of Fighters. King of Fighters. Το King of Fighters, παιδιά, είναι ένα fighting. Όσοι δεν ξέρετε, όσοι είστε μάλλον παλιοί σαν και εμένα, ξέρετε, το έχετε ταΐσει στα ηλεκτρονικά. 50 δραχμα και 100 δραχμα. Σίγουρα 100%. Gameplay με τα πρώτα 20 λεπτά του Rhyme. Τι είναι αυτό το Rhyme, πολύ ενδιαφέρον φαίνεται. Το Rhyme είναι ένα ολοκαίριο και μέχρι στιγμής το πιο πλούσιο gameplay βίντεο χάρη στο IGN. Το πρώτο βίντεο θα ήταν το πρώτο μισάωρο του τίτλου Tequila Works, στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία μπλα 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 μπλα. Α, είναι το παιχνίδι που είχε δείξει. Ναι, το θυμήθηκα, Είναι το παιχνίδι που είχε δείξει, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι. Που είχε πάρα πολύ ωραίο εικαστικό, καταπληκτικό. Rhyme, Rime. Τσεκάρετε το, παιδιά, πολύ καλό παιχνίδι. Μάλλον. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Ο τρίτο του Scalebound σχολιάζει την ακύρωσή του. Τα πάμε αυτή την ακύρωση. Είστε για το πέος όλοι. Ακυρώνετε παιχνίδια. Knights of Azure, πρώτο τρέλερ για την PC έκδοση. Τι είναι αυτό, ιαπωνικό πάλι. Knights of Azure, το πάτησα έτσι για να δω δηλαδή τη φάση. Ωρε φίλε, ιαπωνικό μέχρι Ιαπωνίλα. Ιαπωνίλα. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Τσουλούφια και ιστορίες. Δεν είναι ότι με χαλάνε, απλά δεν είμαι αυτής της κουλτούρας. Απλά. Co-op gameplay video από το Sea of Thieves. Φρέσκα πλάνα του πειρατικού τίτλου της Rare. Η Rare! Η Rare έκανε πειρατικό τίτλο. Τι πες τώρα, ρε φίλε. Η Rare δημοσίευσε το 10ο κατά σειρά επεισόδιο της σειράς της με όνομα Inside Story που αφορά τον επερχόμενο τίτλο το Sea of Thieves. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Ναι, Xbox One και Windows 10. Αποκλειστικά. Μετά να ακυρωθεί και αυτό, πλάκα θα έχει. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τον Neo. Οκ, είπαμε ναι. Συνέχεια το Horizon Zero Dawn. Φέρτε την παιχνιδάρα που ονομάζεται Horizon Zero Dawn να το λιώσουμε, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο Elon Musk μιλά για τα αγαπημένα του βίντεο παιχνίδια. Ποιος είναι ο Elon Musk? Είναι ο ιδρυτής των PayPal, SpaceX, Tesla Motor. Είναι. Καλό παιδί φαίνεται. Ναι, τέλος πάντων είναι ένα βίντεο στο YouTube το οποίο αυτός σχολιάζει κάποια παιχνίδια. Λέει, ας πούμε, ότι είναι ο παδός της Blizzard και πρότεινε το Overwatch. Όχι. Παράλληλα δήλωσε πως απόλαυσε και τα Deus Ex, αν και από το τελευταίο πιθανότητα ενώντας το Mankind Divine περίμενε περισσότερα από το μία της αφήγησης. Πολύ μυαλό πρέπει να έχει ο τύπος, παρόλο που δεν παίζουμε Overwatch. Νέες δηλώσεις του Phil Spencer έπειτα από την ακύρωση του Scalebound. Είμαι περίεργος να δω τι είπε πάλι. Δηλαδή τι φάση, ρε φίλε. Όλη την εβδομάδα με αυτό το πράγμα ασχολιόντουσαν. Έπειτα από την ακύρωση αποκλειστικότητας, όπως ναι, τα ξέρουμε. Ναι, απάντησε δεκάδες ερωτήσεις, μπλε μπλε μπλε. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως αναγνωρίζει την ανάγκη του Xbox να παίρνει περισσότερα ρίσκα, αναφέροντας πως τα πράγματα τώρα μοιάζουν κάπως άδεια. Στην αρχή ο τύπος είχε πει είναι καλύτερα για τους gamers και μετά λέει μάλλον τον ήπιαμε λίγο, παιδιά. Και τελευταία. Τελευταία δεν είναι, ναι, και τελευταία για σήμερα είδηση, πάνω από 25 εκατομμύρια παίχτες στο Rocket League. Κάφρικο παιχνίδι, το είπαμε τι είναι το Rocket League, πολύ κάφρικο. Κάφρο Sunday. Λοιπόν, αυτό ήτανε, παιδιά, πρώτο επεισόδιο. Όλο αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει μορφή, εννοείται. Είναι τελείως πειραματική αυτή η σειρά, κάντε ένα like αν μας άρεσε. Εννοείται ότι με τα δικό σας feedback αυτή η σειρά θα ανεβαίνει. Εμένα για αρχή αυτό που με ενδιαφέρει είναι
να δω άμα σας άρεσε, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχα σκεφτεί να το κάνω από όταν ξεκίνησα το κανάλι 2 χρόνια πίσω. Απλά ήθελα να οριμάσει όλο αυτό στο μυαλό μου για το πώς θα είναι. Ελπίζω να σας άρεσε, όπως είπα. Κάντε μια εγγραφή αν είστε καινούργοι και δεν έχετε κάνει. Ακολουθήστε με Facebook για να τα λέμε. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή να είστε όλοι καλά και να άρχισετε να βλέπουμε τα νέα και να σχολιάζετε κάτω. Γιατί για αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό, να υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση. Γιατί αυτή η λέξη μου αρέσει. Θα πάρω την αγαπημένη μου κούπα αναχείρα, γιατί όπως είπα και στην αρχή, κάτι μάλλον έχω κάνει καλά στην ζωή. Και θα σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά, παιδιά. Bye.